Πάμε δημοσιογραφικό σχόλιο. Είναι μαζί μας ο Στέφανος Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, καλησπέρα στους φίλους τηλεθέατες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που ψηφίζονται απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήδη έχουν ψηφιστεί στη Δημοτική Επιτροπή. Η πλειοψηφία είναι κάτι παραπάνω από απόλυτη του Θωμά Μπέγκα και της παράταξης Δημοτικής Αρχής. Οπότε τα δημοτικά τέλη θα ψηφιστούν, η αύξηση στα δημοτικά τέλη. Είδαμε και κάποια κομμάτια από την συνεδρίαση, η οποία εξελίσσεται πριν λίγη ώρα. Υπόθηκαν κάποια πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με αυτά, η σημερινή Δημοτική Αρχή έριξε την ευθύνη αυτών των αυξήσεων στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στην απελθούσα Δημοτική Αρχή του Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου έριξε τις ευθύνες στο Θωμά Μπέγκα και λέει όχι αυξήσεις, σταματήστε το και ξανασχεδιάσετε όλα αυτά. Την ίδια στιγμή υπάρχουν αντιδράσεις και από τις άλλες παρατάξεις και η Καλογιάννη λέει όχι στις αυξήσεις και ο Νίκος Γκόντας λέει πρέπει να δούμε την καθαριότητα, να τη σχεδιάσουμε, να την βάλουμε σε πραγματικά βάσεις σύγχρονες για να μπορούμε από εκεί να εξοικονομούμε. Και επίσης ο Παντελής Κολόκας λέει ότι δεν είναι αυτές σωστές πραγματικά πρακτικές, είναι λογιστικές, δεν είναι πολιτικές, πόσο μάλλον την εποχή της ακρίβειας. Το ίδιο και η Όλη Τσουμάνη. Στην ίδια κατεύθυνση άρνησης της αύξησης των δημοτικών τελών είναι και η Όλη Τσουμάνη. Υπάρχουν αντιδράσεις στην πόλη, κάποιες από αυτές εκφράστηκαν και μέσω του Εμπορικού Συλλόγου και μέσω του Εργατικού Κέντρου. Υπάρχουν αντιδράσεις στην πόλη. Η Δημοτική Αρχή Θωμά Μπέγκα λέει η αρχή είναι της θητείας μας. Μέχρι τις εκλογές, ποιος θα θυμάται, θα έχουμε τη δυνατότητα ίσως λένε να υπάρξουν και μειώσεις στο μέλλον. Οπότε δεν υπολογίζουν τώρα το πολιτικό κόστος, δεν υπάρχει πολιτικό κόστος. Όμως ο κόσμος δεν είναι το πολιτικό κόστος, δεν είναι τίποτα. Το πρόβλημά μας δεν είναι το πολιτικό κόστος. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει άλλες αυξήσεις. Δεν μπορεί. Είναι ιδιαίτερα προβληματικό το περιβάλλον για μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Και λέμε λίγα. Έρχεται λοιπόν φορτώνοντας την αύξηση στον Παπαγεωργίου ο Μπέγκας και λέει πάρτε αυξήσεις στα ανταποδοτικά έως 35%. Στέφανε, το σχόλιο σου. Θα περίμενα από τους τοπικούς φορείς βλάση να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στις κινήσεις του σε ό,τι αφορά τον κόσμο. Διότι ο λαός υποφέρει και νομίζω ότι από το αθηνοκεντρικό κράτος φαίνεται ότι εκείνοι δεν αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα που δεν συμβαίνει στην περιφέρεια. Αλλά βλέπω ότι δεν καταλαβαίνουν, δεν κατανοούν, δεν θέλουν να αντιληφθούν και κάποιοι εδώ τοπικά. Είναι δυνατόν να βάζεις 35% αύξηση στα δημοτικά τέλη όταν ο άλλος δεν έχει να πάρει ένα κιλό ψωμί? Δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Είναι η απτή πραγματικότητα. Βάλουν το χέρι, ο καθένας του βάλει το χέρι στην τσέπη του τώρα. Όσοι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη τις συντάξεις ή τους μισθούς τους, για να δουν τι έχουν, τι τους περίσσεψε από τον προηγούμενο μήνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το λες ολόσωστα, Στέφανε, αυτό. Ακούσαμε τις τοποθετήσεις στελεχών της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έχουν τις δικές τους απόψεις, αλλά εγώ θα περίμενα από τη Δημοτική Αρχή να το δει πολύ πιο ψύχρεμα το θέμα, να το δει από όλες τις γωνιές και τις διαστάσεις και να δει ότι δεν είναι η περίοδος αυτή τη στιγμή, είναι για μείωση και όχι για αύξηση. Είναι πώς θα βοηθήσουμε τον κόσμο να μπορεί να επιβιώσει, διότι εδώ φτάσαμε στο σημείο πλέον επιβίωσης του πουλίτη, επιβίωσης του κοσμάκι, επιβίωσης του λαού. Αυτό δεν το αντιλαμβάνεται κανένας ή το κάνουν σκόπιμα. Δεν θέλω να αντιληφθώ κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι το κάνουν σκόπιμα. Αποκλείεται. Τώρα όσο για τα λογιστικά, ας τα αφήσουμε στην άκρη, δεν είναι επί του παρόντος να τα κουβεντιάσουμε, διότι και για αυτά υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει. Το θέμα είναι όμως τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν επιτρέπεται σε καμία των περιπτώσεων αυτή τη στιγμή να επιβληθούν αυξήσεις και μάλιστα στο 35% και οι οποίες αυξήσεις αυτές να είναι ίδιες οι μεγάλες επιχειρήσεις που εισπράττουν του κόσμου, δηλαδή ένα σούπερ μάρκετ που εισπράττει εκατομμύρια, με σένα και με μένα που έχουμε ούτε ένα χιλιάρικο μισθό. Δεν γίνεται τώρα αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτα τελείως. Για να μην πω κάποιον συνταξιούχο που έχει 6 εκατοστάρικα και δεν έχει να πληρώσει τίποτε.
Έτσι, μιλάμε, έτσι, μιλάμε για ακόμα ο κόσμος πληρώνει τις δόσεις του έμφυα, φόρου εισοδήματος, ήρθαν τα τέλη κυκλοφορίας, ήρθαν χίλια δύο πράγματα τα οποία τα αφήσαν οι περισσότεροι το μεγαλύτερο ποσοστό για τέλος Φεβρουαρίου. Έτσι είναι. Νομίζω ότι κάποιος θα έρθει με κάποια επιφύτηση να σου δώσει τα λεφτά που χρειάζονται να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία δεν τα βρίσκουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάρε και μία αύξηση στα ανταποδοτικά να έχεις. Μάλιστα. Ειλικρινά δεν περίμενα ότι η πρώτη κίνηση της νέας δημοτικής αρχής θα ήταν αυτή. Περίμενα να λύσει κάποια από τα χρονίζοντα προβλήματα του Δήμου μας, από τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών και όχι να επιβάλλει τέτοιες αυξήσεις ανεξάρτητο αν ευθύνεται η προηγούμενη δημοτική αρχή. Εγώ δεν θέλω να ρίξω ευθύνες σε κανέναν. Εκείνο δεν έχει σημασία ποιος. Σημασία έχει τι γίνεται. Το τι. Μπορεί να επιβιώσει κάποιος αυτή τη στιγμή και το βάζουμε 35%. Δηλαδή ένα σούπερ μάρκετ το κοπανάει στους πολίτες την άλλη μέρα το πρωί στον πελάτη του θα το βάλει. Μάλιστα, ο μάλιστα. Πολίτης που έχει μισθό το τίποτα και πήρε ένα 3% 20 ευρώ αύξηση το μήνα. Τι θα πληρώσει. Μάλιστα. Το νερό θα πληρώσει. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε εδώ ότι αυτή η τρύπα, αυτό όλο που έχουν ως έλλειμμα ή απόκληση, όπως θέλετε πείτε το, στην Δημοτική Αρχή, στο Δήμο Ιωαννιτών, οφείλεται στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στην απελθούσα Δημοτική Αρχή. Είναι έτσι. Τώρα, η διαχείριση αυτού του ελλείμματος, η διαχείριση αυτής της απόκλησης, οφείλεται στη σημερινή Δημοτική Αρχή. Και πιθανότατα να μπορούσε να ήταν καλύτερη. Όχι λογιστική, όχι παίρνουμε μια τρύπα που μου την έδωσε ο Παπαγεωργίου, λέει ο Μπέγκας, τη μετακυλίω στους πολίτες. Άντε, εντάξει, τσοντάρω και με μια ΚΑΠ. Η διαχείριση της μετακύλησης ανήκει στη σημερινή Δημοτική Αρχή. Μπορούσε να γίνει η διαχείριση της μετακύλησης σε πολύ βαθύ χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να ισοσκεληθεί προς το τέλος της πενταετίας το κλείσιμο της τρύπας και όχι ακόμα δεν ήρθαμε, ακόμα δεν σας είπαμε καλημέρα. Τώρα δεν έχει πολιτικό κόστος, Στέφανε, αλλά το ζήτημα δεν είναι το πολιτικό κόστος του καθένα μας. Το ζήτημα είναι οι πολίτες να μην επιβαρύνονται με κάτι ακόμη στην εποχή της απόλυτης ακρίβειας. Πάμε να δούμε το επόμενο ρεπορτάζ που αφορά σε κάτι άλλο. Στέφανε, θέλω το σχόλιο σου, δεν σε αποδεσμεύω. Και την εικόνα λίγο, πρόσεξε την, γιατί όσο δεν μιλάς προσπαθείς να έχουμε καλύτερη εικόνα και δεν είναι όμορφο να το παρακολουθεί ο τηλεθεατής. Μένεις μαζί μου, διορθώνουμε αυτό, σε άθλια κατάσταση είναι ο δρόμος Καπετάν Χασιώτη, κυρίες και κύριοι, στη δροσιά είναι αυτός ο δρόμος. Βέβαια θα μου πείτε είναι ο μόνος δρόμος με λακκούβες στα Γιάννη, όχι βέβαια, αλλά η Χασιώτη είναι από τους δρόμους που σχεδόν δεν υπάρχει άσκαφτη άσφαλτος. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, Στέφανε, Καπετάν Χασιώτη στην δροσιά. Είδαμε την εικόνα. Λακκούβες υπάρχουν βέβαια σε πάρα πολλούς δρόμους. Δεν ξέρω αν υπάρχει δρόμος χωρίς λακκούβες τέτοια εποχή στην πόλη. Αλλά κάποιοι δρόμοι είναι top. Στέφανε. Πλάση, έχουμε δει πολλά μηχανηματάκια μικρά ενός ατόμου. Τα οποία υπάρχουν, τα βλέπουμε όλοι στο διαδίκτυο, σε διάφορα reels, στα κείμενα, δηλαδή σε κάποια βίντεο που ανεβάζω. Μηχάνημα το οποίο ρίχνει αμέσως τη βουλώνει με άσφαλτο, ό,τι καιρός κι αν είναι, την τρύπα, την χτυπάει, την τελειώνει σε λίγα δευτερόλεπτα ένα άτομο. Προχθές είδα ένα σκάψιμο στο δρόμο, τρεις εργάτες έβαζαν, το τραβούσαν με το φτιάρι να το ισοπεδώσουν, να κλείσουν εκείνο το κομμάτι. Δύο κρατούσαν τις σημαίες και ένας ήταν ο επιστάτης. Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Ή θα πάρουν μηχανηματάκια μικρά, φτηνά, τα οποία δεν κοστίζουν τίποτε και να έχει ο καθένας το μηχάνημά του με λίγη άσφαλτο απάνω και θα τρέχει όλη μέρα να πάει και να κλείνει λακκούβες, δηλαδή να κλείνει εκείνες που κινδυνεύουν. Υπάρχουν λακκούβες οι οποίες. Υπήρχε και στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρχε αίτηση συμπολίτη σας η οποία ζητούσε αποζημίωση και καλά έκανε. Γιατί και καλά έκανε Στέφανε, σε αυτή την κατάσταση μόνο οι αμορτισεράδες είναι ευτυχισμένοι στα Γιάννενα μόνο γιατί οι λαστιχάδες
Μάλιστα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν στο Δήμο ότι με μικρές πρακτικές λύσεις τα χρήματα είναι λίγα, όπως και τα μικρά μηχανάκια τα οποία μεταφέρουν τα σκουπίδια. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Κάποιος πέταξε ή κάτι έγινε. Να πάει καμικάζι, να παίρνει τα σκουπίδια και να τα πάει εκεί που μαζεύονται και τα υπόλοιπα για να τα παίρνουν τα μεγάλα αυτοκίνητα. Υπάρχουν πρακτικές λύσεις, λες, που πρέπει να δουν στο Δήμο. Που πρέπει να δουν στο Δήμο. Δεν κοστίζουν βλάση. Μάλιστα. Το να πηγαίνουν 4-5 άτομα μαζί για να βουλώσουν μια τρύπα δεν λέει τίποτε. Εντάξει, οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους κάνουν. Δεν κατηγορούμε τους εργαζόμενους. Αποτελεσματικότητα. Χρειάζεται περισσότερη αποτελεσματικότητα. Ακριβώς. Θέλει να βλέπουμε λίγο πιο μακριά. Ωραία. Στέφανε, πριν σε αποδεσμεύσω, θέλω να σχολιάσω και εσύ, να ακούσω τη σκέψη σου για κάτι που άκουσα ως σχόλιο στην τηλεόραση Πανελλαδικής Εμβέλειας, Sky, οικονόμου Παυλόπουλος. Είχαν έναν ρεπόρτερ έξω, πολλοίς κόσμος το έχει ακούσει, είχαν έναν ρεπόρτερ έξω στο δρόμο, ο οποίος τους είπε ο άνθρωπος ότι είδα πριν μια κυρία αγόρασε 4 φέτες ζαμπόν και 4 φέτες τυρί. Και αχαρακτήριστα ο οικονόμου λέει ακριβώς, τι να τις κάνει Γιώργο, του λέει του ρεπόρτερ, παραπάνω φέτες, αφού 4 ήθελε, να τις πετάξει. Και πετάγεται ο Παυλόπουλος και του λέει, με 4 τοστ χορταίνει η οικογένεια, Γιώργο. Προσωπικά ένιωσα ντροπή σαν δημοσιογράφος. Δεν θέλω να λέγομαι συνάδελφος με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Είναι αχαρακτήριστα όλα αυτά, είναι απαράδεκτα και θα νιώθα άθλιος αν δεν το σχολίαζα. Θα νιώθα μικρός πολύ αν δεν το σχολίαζα. Δεν θέλω να λέγομαι συνάδελφος με ανθρώπους που κάνουν τέτοια σχόλια. Ειλικρινά... Δεν είμαι συνάδελφος με ανθρώπους που κάνουν τέτοια σχόλια. Δεν έχω χαρακτηρισμό. Αισθάνθηκα όχι μόνο ντροπή αλλά και αποτροπιασμό για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι σε εισαγωγικά συνάδελφοι, αυτοί δεν είναι συνάδελφοι για μένα, δηλαδή να βλέπουν τον κόσμο και σήμερα είδα κάποια απάντηση του ενός εκ των δύο, ο οποίος προσπαθούσε να μαζέψει τα αμάζευτα. Όταν κάποτε στο παρελθόν υπήρχε μια Αγία Τριάδα που έπαιρνε δεκάδες χιλιάδες ο καθένας το μήνα από το Εθνικό Δίκτυο, λοιπόν, ήταν καλά. Τώρα κοροϊδεύουν τον Κοσμάκη λέγοντας ότι με 4 τοστ χορταίνει μια οικογένεια. Αυτοί στο σπίτι τους ήθελαν να πει. Έξερα με 4 τοστ. Τι να πει κανείς. Τι να πει κανείς. Δεν τρέπονται, δεν έχουν τσίπα. Ποιος να τους δει αυτούς τους συναδέλφους. Για μένα έπρεπε να τους καλέσει η ΕΣΥΑ και να τους διαγράψει αμέσως. Δεν λέγονται τέτοια σχόλια. Ή το άλλο, αν ήθελε 4 φέτες να πάρει παραπάνω, να τις πετάξει. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Έχουμε μπει πραγματικά στη ζώνη του λυκόφωτος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό το σχόλιο εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Με ξεπερνάει. Με αφήνει άναυδο. Ευχαριστώ, Στέφανε. Σε ευχαριστώ πολύ. Η ηρωνία ορισμένων ανθρώπων είναι αυτό που προσπαθούν να γίνουν βασιλικότεροι του βασιλιάς και αυτό είναι το λάθος τους. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Στέφανε. Κυρίες και κύριοι, προχωρώ, πάμε σε κάτι άλλο.